Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εκποίησης είναι το κύριο θέμα των ημερών, το καυτό θέμα των ημερών. Κοντά μας έχουμε τον Γιώργο Θεοχαρίδη, είναι οικονομολόγος, αναπληρωτής καθηγητής χρηματοοικονομικών του CIIM. Γεια σας, τι Γεια κάνετε? σας. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, είναι όντως το καυτό θέμα των ημερών, η εκποίηση στο νομοσχέδιο. Ήδη γίνεται αγώνας δρόμου στη Βουλή, προκειμένου να ψηφιστεί το νομοσχέδιο. Γιατί είναι σημαντικό, θεωρείτε εσείς, να περάσει αυτό το νομοσχέδιο? Ναι. Βέβαια, το ξέρουμε ότι το απαιτούν οι δανειστές. Κοιτάξτε, χρειαζόμαστε να βρεθεί ένα νομοσχέδιο ή μια χρήση τομή από τη μια μεριά να δίνει τα εφόδια, τα εργαλεία στις τράπεζες για να μπορέσουν να ασκήσουν περισσότερη πίεση στους μη συνεργάσιμους δανειολήπτες. Το χρειάζεται αυτό το τραπεζικό μας σύστημα, χρειάζεται ο εξυγχρονισμός του νομοσχεδίου εκποίησεων. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Το δεύτερο φυσικά είναι ότι θα πρέπει να προστατεύσουμε τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Αυτές, παραδείγματος χάρη, που τους δανειολήπτες που ήταν συνεργάσιμοι, αλλά λόγω της οικονομικής κρίσης μειωθήκαν τα εισοδήματα τους ή χάσαν την εργασία τους και τώρα δεν μπορούν να αποπληρώσουν τις δόσεις τους. Αυτές τις ομάδες του πληθυσμού, ναι, θα πρέπει να τους βοηθήσουμε. Επιπρόσθετα, θέλουμε ένα νομοσχέδιο που δεν θα δημιουργά επιπρόσθετα προβλήματα στο μέλλον. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να είναι τέτοιες οι πρόνοιες στο νομοσχέδιο που θέλουν να περάσουν οι βουλευτές μας, που στο μέλλον, αντί να αυξάνει τον δανεισμό, που θέλουμε δανεισμό τώρα από το τραπεζικό μας σύστημα, επειδή δεν υπάρχει ρευστότητα στην αγορά, να μειώνει τον δανεισμό ή επίσης να αυξάνει τις στρατηγικές χρεοκοπίες από δανειολήπτες. Γι' αυτό θα πρέπει να βρεθεί μια χρήση τομή, ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα θέματα. Επίσης, φυσικά, θα πρέπει να συμφωνήσουν και οι δανειστές μας. Δηλαδή, ναι, μεν θα πρέπει να συμφωνήσουν τα πολιτικά κόμματα, η εκτελεστική εξουσία και η Βουλή, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να συμφωνήσουν και οι δανειστές μας. Οι οποίοι στην περίπτωσή μας είναι αυστηροί, όμως είδαμε κιόλας ένα παράδειγμα, το ότι ναι, είναι αυστηροί οι δανειστές και αυτό θέλω, αλλά παράλληλα είδαμε ότι ήδη πέρασαν νέες τροπολογίες και πάνε να ενσωματωθούν στο νομοσχέδιο. Ναι. Οπότε μπορεί να είναι αυστηροί, αλλά και εμείς μπορούμε να συζητάμε. Να πιέσουμε περισσότερο. Ναι. Ναι, συμφωνώ. Απλώς να προσθέσω και στο προηγούμενο σας ερώτημα, που δεν θέλω να κινδυνολογήσω, αλλά είναι φανερό ότι αν έχουμε πρόβλημα με την Τρόικα τώρα, θα δημιουργήσει πρόβλημα στην εκταμείευση της επόμενης δόσης, μπορεί να δημιουργήσει και πρόβλημα στις τράπεζες λόγω των επερχόμενων stress test, αυτό δεν το ξέρουμε. Και επίσης θα δημιουργήσει περισσότερο ρίσκο στην κυπριακή οικονομία, σε μια φάση που βλέπουμε ότι βελτιώθηκε η κατάσταση τον τελευταίο καιρό στην κυπριακή οικονομία, μειωθήκαν τα επιτόκια της χρηματοδότησης από τις ξένες αγορές, βγήκαμε στις αγορές τελευταία, είχαμε τώρα την ανακεφαλοποίηση της Τράπεζας Κύπρου από ξένα ταμεία του ενός δις. Θα αλλάξει το κλίμα. Σίγουρα, αν έχουμε προβλήματα αυτή τη στιγμή, θα αλλάξει το κλίμα. Και λίγο από την ανασφάλεια, αλλά όχι τόσο όσο από κινδυνολογίες. Ναι, δεν είναι θέμα κινδυνολογίας. Είναι θέμα ότι μπήκε σε ένα ρυθμό υλοποίησης του μνημονίου. Τώρα έχεις κάποια σημαντικά προβλήματα που θα δημιουργήσει κάποιες ανασφάλειες για τους ξένους επενδυτές. Ο τρόπος για να βοηθηθεί η κυπριακή οικονομία είναι να έρθει ξένο χρήμα. Χρειαζόμαστε το ξένο χρήμα, αυτό που λέμε foreign direct investment. Αλλά για να έρθει ξένο χρήμα πρέπει να νιώθει αυτός ο επενδυτής ότι επενδύει κάπου που νιώθει ασφάλεια και νιώθει ότι θα έχει μια καλή απόδοση η επένδυση του. Τώρα το θέμα των τροπολογιών που έχετε πει, ναι, η Τρόικα συμφώνησε με κάποιες τροπολογίες. Όλες αυτές οι τροπολογίες για μένα είναι λογικές. Θα περίμενα την Τρόικα να συμφωνήσει με αυτές. Παραδείγματος χάρη. Και κυρίως στόχος τους είναι η προστασία των απλών πολιτών και η προστασία των. Κοιτάξτε, παραδείγματος χάρη, αυτό το της υποχρέωσης, συγγνώμη, το προστασίας αγοραστών ακινήτων που έχουν καταθέσει το αγοραπολιτήριο έγγραφο, αλλά δεν έχουν εξασφαλίσει την προδιοκτησία. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό και ξέρω πολλές περιπτώσεις από άτομα που έχουν αυτό το πρόβλημα.
Ναι, διότι δεν εξαρτάται από τον δάνειο. Ο δανειολήπτης πλήρωσε το δάνειο του, ο developer δυστυχώς χρεοκόπησε και τώρα έρχεται η τράπεζα και ζητά το ακίνητο, την ιδιοκτησία του δανειολήπτη. Αυτό δεν είναι σωστό και πολύ λογικά η Τρόικα συμφώνησε σε αυτά τα θέματα. Συμφώνησε αρκετά, αλλά τα βασικά θέματα που ζητούν όμως, που ζητάει η Βουλή μας, δεν έχει συμφωνήσει. Παραδείγματος χάρη, ποια είναι τα βασικά θέματα. Η προστασία της πρώτης κατοικίας και της μικρής επαγγελματικής στέγης για ένα δάνειο μέχρι τις 350.000, η διασύνδεση του πλαίσιου αφαιρεντιότητας με το νομοσχέδιο εκποίησεων και να ξεκινήσει αυτό το νομοσχέδιο από την 1η-1η του 2015, δεν συμφώνησε σε αυτό το θέμα. Επίσης, η διαγραφή του υπόλοιπου του δανείου, παραδείγματος χάρη όταν γίνεται εκποίηση το υπόλοιπο δάνειο να διαγράφεται. Γιατί ποιο είναι το νόημα να χρωστά κάποιος αφού δεν έχει πλέον το σπίτι. Κοιτάξτε, σε αυτό το θέμα η δική μου άποψη για τη διαγραφή του υπόλοιπου δανείου είναι ότι έχει ευθύνη και η τράπεζα που είχε δώσει παλιά το δάνειο, επειδή η τράπεζα το έχει δώσει με ένα προφανώς ψηλό επιτόκιο για να αντικατοπτρίσει το ρίσκο που έπαιρνε η τράπεζα. Επίσης, έχει όμως και ευθύνη και ο δανειολήπτης και οι εγγυητές. Γι' αυτό πρέπει να γίνει ένας διακανονισμός σε αυτές τις περιπτώσεις, κατά τη δική μου άποψη, μεταξύ του δανειολήπτη, των εγγυητών και της τράπεζας, για να βρεθεί μια λύση στο υπόλοιπο του δανείου μετά από την εκποίηση. Αλλά σε αυτά τα θέματα δεν έχει συμφωνήσει η Τρόικα. Και τώρα, τι θα γίνει. Προφανώς, υπολογίζω ότι το νομοσχέδιο αύριο θα ψηφιστεί, το νομοσχέδιο με τις τροπολογίες που έχει θέσει το Υπουργικό Συμβούλιο θα ψηφιστεί από τη Βουλή, αλλά επίσης φαίνεται ότι η Βουλή θα προχωρήσει και σε ψήφιση επιπρόσθετων νομοσχεδίων, που από ό,τι βλέπω είναι τα νομοσχέδια που έχει καταθέσει παγιά η ΕΔΕΚ μαζί με το ΑΚΕΛ, που είναι για προστασία της πρώτης κατοικίας και της μικρής επαγγελματικής στέγης, η διασύνδεση του πλαίσιου αφαιρεγγεωρίτας με το νομοσχέδιο, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Τώρα θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση των δανειστών μας σε αυτή την περίπτωση. Που προφανώς θα έχουν αντιρρήσεις, αφού μας έχουν πει ξεκάθαρα ότι δεν συμφωνούμε αυτά τα θέματα. Κατά τη δική μου άποψη, τι πρέπει να γίνει είναι ότι πρέπει να επισπευθεί το νομοσχέδιο αφαιρεγγιότητας. Λέμε τώρα ότι το νομοσχέδιο αφαιρεγγιότητας θα είναι έτοιμο τέλος του Δεκέμβρη. Εγώ λέω ότι θα πρέπει να είναι έτοιμο άμεσα. Άμεσα. Γιατί αν ήταν, και αυτό είναι, πιστεύω είναι ένα λάθος από την κυβερνητική πλευρά, γιατί αν υπήρχε ταυτόχρονα το νομοσχέδιο αφαιρεγγιότητας, το πάγκραψιλό, μαζί με το νομοσχέδιο εκποίησεων, θα κατησύχαζε επίσης τις φοβίες που έχουν τα πολιτικά κόμματα, η αντιπολίτευση για το θέμα ότι θα μπορεί να υπάρξουν μαζικές εκποίησεις. Εγώ δεν βλέπω ότι θα υπάρξουν μαζικές εκποίησεις. Εγώ βλέπω ότι αυτό το νομοσχέδιο θα δώσει το εργαλείο στην τράπεζα για να ασκήσει την πίεση που πρέπει να ασκήσει στους μεγάλους δανειολήπτες, στους μεγάλους οφειλέτες. Δεν σημαίνει ότι δεν θα ασκήσει πίεση και στους μικρούς δανειολήπτες, αλλά για θέματα εκποίησεων θα πρέπει να προχωρήσει στους μεγάλους δανειολήπτες, αυτούς που χρωστάνε πολλά λεφτά στην τράπεζα. Γιατί η τράπεζα δεν μπορεί να αντεπεξέλθει. Δεν μπορεί ένα τραπεζικό σύστημα να λειτουργήσει με τέτοιο μεγάλο βαθμό μη εξυπηρετούμενων δανείων. Πρέπει να γίνει κάτι. Αύριο θα δείξει, κύριε Τεχαρίδη. Κάτι τελευταία τώρα, ναι. Σε σχέση με το ακούσαμε πολύ πρόσφατα ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε σε μείωση επιτοκίων, ναι, άνευ προηγουμένου. Ναι. Τι σημαίνει αυτό και πώς μας επηρεάζει εδώ στην Κύπρο, θα μπορούσε, ναι, να μας επηρεάσει. Κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπως και όλες οι κεντρικές τράπεζες ανά το παγκόσμιο, στις μεγάλες χώρες εννοώ, δηλαδή παραδείγματος χάρη η Αμερική, η Κεντρική Τράπεζα της Αμερικής, της Αγγλίας, της Ιαπωνίας, έχουν προχωρήσει σε μείωση επιτοκίων. Ο λόγος που έχουν προχωρήσει σε μείωση επιτοκίων, που είναι ένα monetary tool, εργαλείο που έχουν οι τράπεζες, είναι για να βοηθηθεί η οικονομία, να υπάρξει περισσότερη ρευστότητα στο σύστημα και να υπάρξει περισσότερη ανάπτυξη. Βλέπουμε ότι αυτό μόνο το εργαλείο δεν είναι αρκετό. Γι' αυτό η Αμερική, η Αγγλία και η Ιαπωνία προχωρήσαν εδώ και πάρα πολύ καιρό, μετά από την κρίση το 2008,
σε αυτό που ονομάζουμε νομισματική χαλάρωση. Είναι αυτό που ονομάζουμε non-conventional monetary tool, νομισματική χαλάρωση, που σημαίνει ότι αυξάνουν την ποσότητα του χρήματος στην αγορά, αγοράζουν πίσω από την αγορά διάφορα προϊόντα, ομόλογα, έτσι στέλνουν περισσότερο χρήμα στην αγορά για να υπάρξει περισσότερη ρευστότητα. Πολύ πιθανό να προχωρήσει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε αυτό το θέμα. Ο φόβος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι, και ο φόβος των Γερμανών είναι, ότι αυτό, η αύξηση της ποσότητας του χρήματος στην αγορά μπορεί να δημιουργήσει πληθωρισμό και δεν το θέλουν τον πληθωρισμό. Πώς θα μας βοηθήσει εμάς? Μας βοηθά, επειδή από τη στιγμή που υπάρχει περισσότερη ρευστότητα στα ξένα ταμεία, αυτή η ρευστότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να έρθει και σε χώρες που έχουν προβλήματα. Ας ελπίσουμε ότι θα παραδειγματιστούμε ή τουλάχιστον θα είμαστε σε θέση κάποια στιγμή να βιώσουμε αυτό το χαμηλό επιτόκιο. Ναι, συνήθως θα πρέπει να υπάρχει διασύνδεση του επιτοκίου που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με τα επιτόκια που βλέπουμε στην Κύπρο. Αλλά λόγω διάφορων καταστάσεων που υπάρχουν τώρα στην Κύπρο, δεν υπάρχει αυτός ο συσχετισμός. Κύριε Θεοχαρίδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε σύντομα, ελπίζω, με όλες τις εξελίξεις που θα έχουμε αυτές τις μέρες. Και εγώ σας ευχαριστώ.